Τα γεροντική άνοια που εξελίχθηκε σε Αλσχάιμερ. Θυμάμαι πολλά πράγματα που έλεγε η μητέρα μου, γελάγαμε μαζί της και γέλαγε μαζί με αυτά. Γιατί η ίδια καταλάβαινε τι γίνεται, μέχρι εκεί που καταλάβαινε. Δεν υπήρχε κάτι δραματικό, υπήρχε κάτι βαθιά θλιβερό. Δεν έχετε κάνει δική σας οικογένεια, χάσατε τους γονείς σας, είστε μόνο στη ζωή. Μπορεί να ήταν καλύτερη ζωή μου αν είχα οικογένεια, αλλά δεν είχα την υπευθυνότητα ή να κάνω ένα παιδί αν όχι οικογένεια. Τώρα ζω με τους φίλους μου και με τους συντρόφους και με έναν άνθρωπο που ζω πολλά χρόνια. Η οικογένεια ακόμα με φοβίζει, η ευθύνη ενός παιδιού. Φτάσατε τόσο κοντά? Ναι, πολύ κοντά, αλλά και τις δύο φορές πανικοβλήθηκα. Και τη δεύτερη φορά χρειάστηκε για μία και μοναδική φορά, βέβαια, επέμβαση ψυχαναλυτή. Στην αρχή έκανα λίγο να μην το σκέφτομαι, λίγο να μην το σκέφτομαι και κοιμόμουν μία φορά την ημέρα. Μετά αυτό έγινε δύο, μετά έγινε τρεις, μετά έγινε τέσσερις και μετά ήμουν συνέχεια σε λίθαργο. Είπατε, αν ήμουν ατέρος δεν θα δίσταζα να πουλήσω και το κορμί μου. Κάτι μου λέγανε ότι θα κάνατε τηλεόραση. Και λέω, έτσι όπως έχω φτάσει, μέχρι κριτής πάνελ θα ήμουνα. Και αν ήμουν και πιο νέος και το κορμί μου θα πουλεγα. Εδώ είναι ο Φίλιπς, υπουργός παιδείας. Εγώ που θα ήμουν στο πάνελ, σε πειράζει. Αυτό είπα. Ενδίδατε σε μια τέτοια τηλεοπτική πρόταση? Τώρα σε λίγο δεν θα έχω να φάω, μάλλον. Έχω ένα σπίτι 80 τετραγωνικά. Και μια BMW του 94. Στο χώρο σας δοκιμάζουν την τύχη τους πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι, οι οποίοι προέρχονται από άλλους χώρους. Δεν σας ενοχλεί επίσης όλο αυτό? Τι να με ενοχλήσει, παιδί μου. Μην σκοτωνόμαστε. Αυτοί που δεν αξίζουν θα φύγουν. Αν σας ζητούσε αύριο ο Ζάκης Ρουβάς να τον σκηνοθετήσετε σε κάτι, θα το κάνατε? Αν είχα εγώ την ιδέα να κάνω κάτι με τον Σάκη, θα το έκανα σαν τρελός. Να σας ρωτήσω. Ο Σάκη τον εκτιμώ και πάρα πολύ σαν καλλιτέχνη. Άνθρωπος με πολλή ποιότητα. Δεν είχα καμία σχέση με αυτούς τους ανθρώπους που δουλεύουν τη νύχτα ο Σάκης. Αν για παράδειγμα σας έκαναν μια πρόταση να κάνετε ένα σύριαλ όπως αυτό που κάνουν τώρα ο Πέτρος ο Φιλιππίδης και ο Γιάννης Μπέζος. Άμα ήταν καλό, οτιδήποτε θα έκανα, παιδί μου. Είναι δυνατόν. Αν το έργο είναι καλό, δεν πάει να μιλάει, να είσαι δολοφόνος, να είσαι αδερφή. Άμα το έργο είναι καλό, τότε δεν θα πεζόταν ο Μάκβεθ ποτέ. Αν τώρα σας καλούσε μια εκπομπή να πάτε και να μαγειρέψετε στην τηλεόραση, θα το κάνατε? Όχι. Γιατί? Γιατί αυτό είναι για το σπίτι μου. Όχι. Αν με πληρώσουν, δεν ξέρω. Επιπληρωμή, ναι. Επιπληρωμή το συζητάμε. Κοίτα, είπε δύο. Έχει ξαναπεί πολλά, αλλά σου είπε δύο πράγματα. Εγώ δεν ήξερα ότι